Εσύ την δόξα να αναπέμπομε σε το ονόρφο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και νόπιο σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων Εκύρε σου επίσαμε και πλώσαμε συνετισόμε και μαθήσαμε τα σέντολα σου ελέησον με Κύριε. Thank you.
But you are the resurrection, the life, and the repose of your servant, Theodore Presbyter, brother and co-celebrant, who has fallen asleep, Christ our Lord, and to give you offer glory with your eternal Father, your all-holy, good and life-giving Spirit, now and ever, and for the ages of ages. Επί πλέξον επέμνε και λαϊσόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομα σου. Αλληλούια. Thank you.
αδελφό και σε λειτουργό ημών γενωμένου. Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε. Συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ο Πάτε με, επίον το πράσεσμε και η φωνή σου δια την πίσα, ανά πάση εντόνισε πάλι με επισέφτασης γυναίς εις εμπλήφτη, εις τον καθοδήλο συνεπανάτε Yeah.
Peter, who has fallen as our brother and concelebrant, who has fallen asleep, Christ our God, that to you we offer glory with your eternal Father, in your holy, good and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Alleluia, 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 Lord, says he. Στενέστερα, πάντα ομοίρων απατηλότερα, μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται, αλέν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου και το γλυκασμό της ισορεότητος, ον εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Σου ως φιλάνθρωπο.
ψεύτησεων, γίνεται ο αμαντιέφτασαν, εδώ κάνει την ψυχή, η θεία σου και το οποίο εμπνεύσει. Ιω Χριστέ τον κούλο σου, εχώρα το όντων, έσχυνε δικαίων, ανάπαυσον. Ανάπαυσον σου αντιμικών Thank you.
καθώς και οι νυποί είναι έρχοντες αρπίδα. Να πιστεύουμε ότι Ιησούς απέστανε και ανέστη. Του το και ο Θεός του συνηθέντας για Χριστού αυξήσει αυτού. Και σάλτικη Θεού καταπίστευτε πουρανού. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Επί τα εμείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι. Αμάς είναι αυτής αρπαγισόμεθαν ελεφέλες. Της απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Και ούτω πάντοτε σε Κυρίο εσώμεθα. The reading is from Paul's first letter to the Thessalonians. Brethren, we would not have you ignorant concerning those who have fallen asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left unto the coming of the Lord, shall not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the archangel's call, and with the trumpet sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση που κι έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και είναι στην, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσονται ζήσονται. Ως περβάρο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωή έχει εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστίν. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες ή εν της μνημείς, ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες της Ανάστασης ζωής. Οι δε τα φαυλά πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Ού δύναμαι εγώ ποιήν απέμ' αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση σοι εμοί δικαίω εστίν, ότι ους
θέλημα το αιμό. Αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρό. Σοφία δημιουργήσας τον άνθρωπον εκτυπώς και τούτον αναμορφώσας εισήτως και κάτως και εξοραΐσας ως τίμιον και ουράνιον κτήμα εις δοξολογίαν και ευπρέπεια της εις δόξης και βασιλείας δια το κατοικώνα και καθομοίωσιν τούτον παραγωγήν την εντολήν δε παραβάντα του σου προστάγματος και μεταλαβώντα της εικόνος και μη φυλάξαντα και δια τούτο η ναμή το κακόν αθάνωτο γέννητε. Φιλανθρώπος και λεύσας την κράσιν και μίξιν τάφτη και τον άρρηκτον σου τούτων δεσμών ως Θεός των Πατέρων ημών το Θείο Βουλήματι αποτέμνεστε και διαλύεστε. Ώστε ημέν ψυχήν εκεί σε χωρήν ένθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής αναστάσεως. Το δε σώμα εις τα εξών συνετέθη αναλύεστε. Δια τούτο δεόμεθα σου ανάρχου Πατρός και του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ομοουσίου και ζωδίου σου Πνεύματος ή να μην παρήδεις το σώμα πλάσμα καταπονηθήνεται η απολία. Αλλά το μεν σώμα διαλυθήνε εις τα εξών συνετέθη τη δε ψυχή καταταγήνε εν το χωρό των δικαίων. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, νικης άτος σου κοάμετρον έλεος και η φιλανθρωπία η ανήκας και είτε υποκατάραν πατρός ή μητρός, είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσεν ο δούλος σου ούτως, είτε την άτον ιερωμένων παρεπίκρανε και παρά αυτού δεσμόν άλλη τον εδέξατο, είτε υπό αρχιερέως βαρυτά το αφορισμό περιέπεσε και αμελία και ραθυμία χρυσάμενος σου κέτυχε συγχωρήσεως, συγχώρησον αυτό διεμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου. Και το μεν σώμα αυτού εις τα εξών συνετέθη διάτησε. Την δε ψυχή αυτού εις σκηνές Αγίων κατάταξε. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, ότι εις Αγίοι σου μαθητές και αποστόλοι στην εξουσία ταύτην δούς, ώστε των αμαρτημάτων διδώνε την άφεση. Και υπό, όσα αντίσετε και λύσετε, είναι όσοι δεδεμένα και λελειμμένα, δι' αυτόν δε και εις ημάς. Ή και αναξίους ως αυτούς την τελικά την δωρεάν φιλανθρώπος διαβιβάσας λύσον των τιμηθέντα δούλων σου Θεόβρον αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων δι' αυτόν δε και εις ημάς ή και αναξίου, ως αυτός την τηλικάφτην δωρεάν φιλανθρώπος διαδιβάσας, ήσαν τον λύσον των τιμηθέντα δούλων σου, Θεόντορων πρεσβύτερων, αδελφών και συλλογών ημών γενόμενων, του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος, έστω συγκεκριμένους και εν τον ηλαιώνη και εν το μέλλον. Πρεσβεία αναχράντου και αϊπαρθένου σου μητρός, και πάντων σου τον Αγίου.
and that there is no favoritism of persons with you, Lord, for you have appointed us the same death to all men, when the boundary of life has been reached. Wherefore we entreat you, Lord our God, give rest in the bosom of Abraham, Isaac, and Jacob, to your servant, the priest, Theodore, our brother and your celebrant, who has fallen asleep in the hope of resurrection to eternal life, as you appointed him to minister in your church on earth. Lord, so let him minister to your altar in heaven, as you adorn him with spiritual dignity among men. So receive him, uncondemned among angels in your glory, as you glorify his life on earth. So make his departure from this life an entry among the saints, and number his spirit before those who in every age has been heading to you. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servant, Theodore, priest, Father, and celebrant, who has fallen asleep in Christ our God. And to you we offer glory. You fear your eternal Father, who will hold your life, giving spirit now and ever, to the ages of ages. Amen. Για αναστάσει εκ νεκρών Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τι πρεσβείε τη Παναγράντου Αγία από το Μητρό, των Αγίων Ανδόξων Πανευθύνων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραϊμέ και πάντων των Αγίων. Την ψυχή του εξημών μεταστάντος δούλου αυτού, Θεοδόρου, πρεσβυτέρου, αδέλφου και συλληπτουργού ημών γενωμένου, εν σκηνές δικαίων τάξη, εκώ της Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων συναριθμίσει. Ημάς δε ελεήσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σου ημίγε, εξομακάριστη και ήμιστε αδερφέ ημών. Αιωνία σου ημίγε, εξομακάριστη και ήμιστε αδερφέ ημών. Αιωνία σου μνήμη, εξομεκάλυστη και είμαστε.
Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογέστατε πατέρες, ευλογέστατε ιεροψάλτες, αδελφοί, αδελφές, αγαπητά μας παιδιά. Στη συνάθρηση της σημερινής των ιερών ναών αποτελεί μια τρανή μαρτυρία πόσο μεγάλος στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων ήταν χιλέστατος πατήρ Θεόπτος. Ήμαν θα έλεγα ένας από τους τυχερούς που τον γνώρισα πολύ νωρίς, ακόμα από την εποχή της Αθελαΐδους. Και από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα η συνάντησή μας ήταν συχνότερη και η επικοινωνία μεγαλύτερη. Και δεν άκουγα τίποτα άλλο από το στόμα του Πατρός Θεοδόρου παρά το δόξα Συ ο Θεός. Και αυτός που έλεγε το δόξα Συ ο Θεός δεν ήταν κανένας τον οποίον εχάρισε ο Θεός ιδιαίτερα χαρίσματα ή και πολλά αγαθά να τον ευχαριστεί, αλλά η ζωή του ήταν ένας σταυρός φορτωμένος στο νόμο του για να παρακαλεί μέρα νύχτα για τη σωτηρία των ανθρώπων όσος διακονούσε και όσος ενεθυμίτω εις την προσευχή του και η αγωνία του ήταν να σώσει όσων μπορούν περισσότερους από τους ανθρώπους που διακονούσε με πολλού ενδιαφέρον. Ο πατήρ Θεόδωρος δεν κουραζόταν ποτέ και πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν στην υγεία καθόλου καλά. Ήταν ταλαιπωρημένος, ήταν άρρωστος. Παρά τα αυτά όμως, ήταν ο πρώτος στην Εκκλησία και θα έλεγα και ο τελευταίος. Μόλις πριν από μερικές μέρες που είχα έρθει εδώ για να λειτουργήσω και φυσικά να γνωρίσω τον καινούριο ιερατικό προϊστάμενο, για τον οποίο θα πρέπει να σας πω ότι πρέπει να είστε υπερήφανοι και να τον προσέξετε ιδιαίτερα, όσο προσέξατε και τον πατέρα Θεόδωρο, και είδα τον πατέρα Θεόδωρο πάλι στην πρώτη γραμμή. Όταν θέλησα να του πω πατέρα Θεόδωρο κάθισε, γιατί πονούσαν τα πόδια. Εκείνος περίμενε να κάτσω εγώ για να κάτσει κι αυτός μετά. Επομένως, βιάστηκα λοιπόν για να καθίσω και να καθίσει κι εκείνος. Και εδώ βεβαίως, εδώ στο ναού, στο ιερό και συνεχεία αργότερα στην αίθουσα παραπλεύρος του ναού όπου πήγαμε για να πάρουμε μια μπουκιά ψωμί μετά από τη Θεία Λειτουργία και να πούμε πέντε κουβέντες. Και έβλεπα τον πατέρα Θεόδωρο με το μεγάλο μεράκι που είχε για την Εκκλησία και την πίστη και την περιοχή βεβαίως και την παροικία που διακονούσε και πραγματικά πρέπει να σας πω ήμουν πολύ ενθουσιασμένος.
ενθουσιασμένος ήμουν και για το γεγονός ότι μου ψήστησε και τον καινούριο ιερέα και μου είπε τα καλύτερα λόγια. Και είπα μέσα μου, δόξα σοι ο Θεός, διότι ο πατήρ Θεόδωρος έκανε λόγο για τη διακονία του καινούριου ιερέως και αυτό με ενθουσίασε, διότι μου είπε πως είναι καλός ιερέας και θα διακονήσει με πολύ αφοσίωση. Το χάρηκα δύο φορές, αδελφοί. Και για τον λόγο ότι από την γενέτειρα είναι και κοντοχωριανός μου. Και επομένως δεν ήλθα και δεν γνώρισα έναν καινούριο άγνωστο για μένα ιερέα, αλλά γνώρισα έναν καινούριο ιερέα, ο οποίος ήρθε από την γενέτειρα, από την όμορφη Χαλκιδική, κοντά από το Άγιον Όρος και βέβαια ήρθε εδώ για να μείνει με την πρεσβυτέρα του και να διακονήσει όλους σας, αλλά γενικότερα όλους μας. Όσοι κατοικούμε στην περιοχή εδώ, στην πόλη της Μερνούτης, στην δική σας πόλη και πιο πέρα, όσοι κατοικούμε στην ευλογημένη αυτή χώρα που οδήγησε τα βήματά μας ο Θεός και μας έστειλε τόσες ευλογίες που θα πρέπει να τις ενθυμούμεθα με ευγνωμοσύνη. Μία από αυτές τις ευλογίες, αγαπητοί αδελφοί, ήταν και ο αείμνηστος πατήρ Θεόδωρος. Τον πατέρα Θεόδωρο, όταν τον βλέπατε, αναπαυόσασταν. Είχε ένα ύφος ήρεμο και μία ιδιαίτερη προσκόλληση καρδιακή, ψυχική, αλλά και σωματική στο Θεό. Ευρώξαζε κάθε λεπτό τη ζωή και τον Θεό όπου του την εχάρισε και περισσότερο βεβαίως παρακαλούσε την Εκκλησία που διακονούσε με πολύ αγάπη να το αξιώνει ο Θεός όσο είναι ζωντανός. Να έχει ανοιχτούς τους οφθαλμούς, να έχει το μυαλό του κανονικά για να μπορεί να προσφέρει λατρεία και όσες δυνάμεις ήταν δυνατόν να του χαρίσει ο Θεός. Δεν απαιτούσε τίποτα ποτέ ο πατήρ Θεόδωρος. Ο πατήρ Θεόδωρος αυτό που ήταν το όφιλε στο Θεό και στην Αγία Τριάδα ιδιαίτερα και στην Υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και μνημόνευε παντοτινά την Υπεραγία Θεοτόκο, την οποία εσέβετο από μικρό παιδί ως μου έλεγε και ήθελε πάντοτε να την ευχαριστεί, διότι τον αξίωσε και ζούσε μια ζωή τόσο ευλογημένη. Πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν μου ζήτησε απολύτως τίποτα. Δεν ζητούσε απολύτως τίποτα. Και όταν καμιά φορά περνούσα από εδώ, πηγαίνοντας για το Σίδνεϊ περισσότερο, και η πρεσβυτέρα με φιλοξενούσε η καημένη, έτοιμη πάντοτε και αυτή και εκείνος, πάντοτε εκείνος μου έλεγε, «Θεοφιλέστατε, πολύ χαίρι, χαίρομαι που σε βλέπω πάρα πολύ, αλλά σε παρακαλώ να μην κουράζεσαι». Η απάντησή μου ήταν πολύ ευθύς. «Ναι, Πάτερ, ευχαριστώ πάρα πολύ όπου μου το υπενθυμίζεις, γιατί πολλές φορές παραδέχομαι τις δυνάμεις μου και νομίζω ότι καμιά φορά μου έρχεται να πέσω στον δρόμο. Λοιπόν, εκείνο που θα παρακαλώ από σένα, να κάνεις την προσευχή σου. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο Θεός, γιατί αυτό που κάνω είναι το διακόνημά μου, είναι η υπηρεσία μου
εν ονόματι του Κυρίου, όσον σας εδώ στη γη, και επομένως ο Θεός δεν θα με εγκαταλείπει. Πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί, ότι η προσευχή του Πατρός ήταν συνεχής και δυνατή. Διότι καμιά φορά βρίσκομαι σε τέτοια κατάσταση σωματική που νομίζω ότι θα τελειώσω. Έτσι, παραδείγματος χάρη, πρώην μερόνι συναδούλιο που είχαμε ένα σωρό εκδηλώσεις με την Εθνική Γιορτή και περπατούσα στον δρόμο και επήγαινα σε διάφορες υποχρεώσεις, επίστευα ότι το βράδυ δεν θα έφτανα στο σπίτι. Έφτασα και πέρασα τη νύχτα βεβαίως και την άλλη μέρα ξύπνησα υγιέστατος και πολύ καλά. Είπα μέσα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι προσεύχονται για μένα. Και δεν μου αμφιβάλλω ότι προσεύχονται όλοι οι αδελφοί πατέρες, όπως και εγώ προσεύχομαι για εκείνους. Και περισσότερο βεβαίως ο πατήρ Θεόδωρος, ο οποίος όταν με έβλεπε, με κοίταζε στο πρόσωπο, στα μάτια και μου έλεγε, εγώ δεν σε λησμονώ, Θεοφιλέστε. Και εγώ του έλεγα, και εγώ τα ίδια πάτε, είσαι πάντα στην προσευχή και έπαιρνε κουράγιο και θάρρος. Δεν τον άκουσα να με παραπονιέται ποτέ, να μου λέει ότι Θεοφιλέστε δεν είμαι καλά, είμαι άρρωστος, υποφέρω κτλ. Απολύτως τίποτα δεν άκουσα από το στόμα. Και το λέω αυτό ενώπιον της πρεσβυτέρας του και της κόρης του και του γιού του και όλων των συγγενών. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε και την τελευταία στιγμή ακόμα να την αφιερώσει στη διακονία του Θεού και στη διακονία των ανθρώπων. Εδώ, ότι όσοι δεν είστε από εδώ, ό,τι βλέπετε είναι δημιούργημα του Πατρός Θεοδό. Και ιδιαίτερα αισθάνομαι χαρούμενος ότι ήρθε καλός αντικαταστάτης ο οποίος θα αναλάβει την υπηρεσία και δεν θα παραπονείται πλέον η ψυχούλα του η οποία βρίσκεται εις τον ουρανό και θεάται κατά την πίστη μας αγενόμενο. Αλλά θα προσθέτει στην προσευχή του Πατρός Ιωάννου εδώ και τη δική του προσευχή παντοτινά για όλους σας, όσους σε γνώρισε, όσους διακόνησε, όσους, σε όσους προσέφερε, όσα χρόνια υπηρέτησε εδώ. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πατήρ υπηρέτησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και στην πόλη της Αδελαΐδος. Και εκεί βεβαίως έχω υπηρετήσει κι εγώ μερικά χρόνια και εγνώριζα πόσο σπουδαία ήταν η προσφορά του στην προφήτη Ηλία του Νόρμουντ. Και βέβαια τον ενθυμούνται οι πάντες. Όπου πέρασε εις την πόλη, όποιος εγνώρισε, όποιος διακόνησε, τον αγαπούσαν εξαιρετικά για την απλότητά του, την προσφορά του, την προθυμία του και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε σαν άνθρωποι. Ήταν εξ ολοκλήρου άνθρωπος του Θεού. Βέβαια, θα ήταν πολύ απαιτητικό για το Θεό να πω ότι καλό θα ήταν να τον άφηνε για λίγα χρόνια ακόμα. Αλλά άλλες είναι οι βουλές των ανθρώπων και άλλες είναι οι βουλές του Θεού. Η βουλή του Θεού ήταν η απάντηση που έδωσε σε όλους μας με το να φύγει από τον κόσμο τις ημέρες αυτές, να αναχωρήσει για τη βασιλεία των ουρανών και σήμερα εν μέσω πληθύς, κλήρου και λαού και ιεροφαντών επιπλέον. Βλέπετε λοιπόν πώς τους αγαπούσε και πόσοι τον αγαπούσαν. Όσους βλέπετε σήμερα εδώ, ήρθαν πρόθυμα να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία του, να πούν ο Θεός να τον αναπαύσει, να ψάλλουν τους ωραιοτάτους εκκλησιαστικούς ύμνους,
να ημνήσουν το Θεό, διότι πραγματικά παρουσίασε και κράτηνε και εφώτισε έναν άνθρωπο στη ζωή που πάρα πολύ τον αγαπήσαμε όλοι μας. Όσοι είστε σήμερα στο ναό και όσοι δεν μπόρεσαν να έλθουν, πόσους εγνώρισε, πόσους διακόνησε, όπου και αν πέρασε. Αυτή τη στιγμή ένα πράγμα πρέπει να πω, αδελφοί, ότι φτωχαίνουμε. Οι κακοί είναι πολλοί, αλλά οι αγαθοί και καλοί είναι όλοι. Και όταν ένας κληρικός, καλός και αγαθός και αφοσιωμένος φεύγει από ανάμεσά μας, είναι μία έλλειψη. Εγώ τουλάχιστον πολλές φορές θα τον ενθυμούμε τον Πατέρα Θεό. Για πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι που τον ζήσατε εδώ, στην ενορία σας, θα ξέρετε ποια ήταν τα καλά του, και ήταν πολλά τα καλά και καθόλου κακά. Εγώ δεν γνώρισα κανένα κακό πράγμα του Πατρός. Όλα ήταν μετρημένα, όλα ήταν με σεβασμό, όλα ήταν με ιδιαίτερη αγάπη και μου θύμιζε πάντοτε ότι θεοφελέστατε να μην παραπονιέστε, διότι δεν σας ξεχνώ. Αυτό μου έλεγε και κατά τη διάρκεια όπου ο σεβασμιότατος και αείμνηστος πρώην αρχιεπίσκοπός μας Κυλιανός ήταν ασθενής και ήρθε ένα πρωινό στο γραφείο και αφού κουβεντιάσαμε λίγο μου λέει να σας πω κάτι και ότι λες θα ήθελα την συμβουλή σας. Λέω τι θέλετε πάτε. Θέλω να σας πω ότι κάνω προσευχή για το σεβασμιότατο που είναι κακάκητος και δεν ξέρω, κάνω σωστά. Μπορώ να κάνω προσευχή εγώ για το μεγαλύτερό μου, για τον ανώτερό μου και μάλιστα στο αξίωμα. Λοιπόν, αφού τον κοίταξα καλά καλά, του λέω Πάτερ, θα σε παρακαλέσω πολύ στην προσευχή που κάνεις για τον σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπό μας στη Λιανό, ασθενή, να κάνεις και για μένα πάντα. Με κοίταξε βεβαίως και κούνησε το κεφάλι και έσκυψε το κεφάλι αποδεχόμενος αυτή την ευλογία που του έδωσα για να ενθυμείται στις προσευχές. Τώρα δεν είναι πια μαζί μας. Βρίσκεται στον ουρανό και απολαμβάνει τα του ουρανού και των αγγέλων και των αγνών. Και αυτή τη στιγμή γίνεται ο μάρτης, ο μαρτυρών εις τον ουρανό για όλους εμάς. Έτσι λοιπόν, οι αδελφοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στην εξόδιο ακολουθία και έψαλαν πανηγυρικά για να δείξουν ότι ένας από ανάμεσά τους ευρίσκεται ήδη στον ουρανό και δοξάζει με τους Αγίους και τους Αγγέλους το Θεό, την Αγία Τριάδα και την Υπεραγία Θεοτόκου και ενθυμείται όλους όσους διακόνησε εις τη γη. Εύχομαι αδελφοί και εμείς να μην τον λησμονήσω, να τον ενθυμούμεθα στις προσευχές μας. Ιδιαίτερα παρακαλώ τους πατέρας οι οποίοι έλαβαν και είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην εξόδιο ακολουθία, να τον ενθυμούνται στην πρόθεση και να τον μνημονεύουν. Γιατί ο πατήρ Θεόδωρος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος που πέρασε από τη ζωή όλων μας. Και πρώτο, ομιλώ για τον εαυτό. Και στη συνεχεία βεβαίως, πέρασαν κι άλλοι, θα περάσουν κι άλλοι, διότι πάντοτε
στην, η Εκκλησία δεν στερείται αγίους, αλλά είναι ένα σύνολο πιστευόντων στην Αγία Τριάδα και λατρευόντων τους Αγίους και ιδιαίτερα την Υπεραγία Θεοτόκο. Και έτσι λοιπόν είμεθα ίσως ευλογημένοι και τυχαίοι. Τότε έχουμε πορεία ιερέων οι οποίοι διακονούν όλη την περιοχή μας και οι οποίοι προσεύχονται για όλους μας. Στις προσευχές των διακοιμημένων θα παρακαλέσω τους αδελφούς να προσθέσουν την προσευχή τους και τον Πατέρα Θεόγορο και βέβαια εκείνο που παρακαλώ όλους σας να τον ενθυμίστε με πολύ ευγνωμοσύνη. Ο Κύριος να τον αναπαύσει και να συνεχίζει προσευχόμενος πλέον στο ουράνιο θυσιαστήριο για όλους μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την ξεχωριστή αυτή μέρα στις αναχωρήσεις του Θητάτου Πατρός Θεοδόρου την Πρεσβυτέρα, η οποία όλα τα χρόνια τον επρόσεξε πολύ καλά. Ήταν άρρωστος βεβαίως, αλλά τον εφρόντισε πάρα πολύ. Και εκείνος βεβαίως ποτέ δεν συστέβω, δεν τη στεναχώρησε. Ήταν πάντοτε καλός παπάς, καλός σύζυγος, καλός πατέρας και ήταν μία αστραπή θα έλεγα που έλαμψε εδώ στην περιοχή, στην Ενωρία και αυτή τη στιγμή ο ήλιος και η ζωή του ευασίλευσε και ευασίλευσε στον ουρανό για να ζήσει πλέον εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ιεροψάλτες που ήρθαν σήμερα και ψάλαν και καταστήσαν πραγματικά την ακολουθία ένα πραγματικό πανηγύρι. Έτσι λοιπόν σήμερα δεν λυπούμεθα, αλλά πανηγυρίζομαι τον Πατέρα Θεόδωρο, την κίνησή του, δια της οποίας συσήλθε στον ουρανό για να ζήσει αιώνιο. Και από εκεί παρακαλούμε να ενθυμείτε όλους μας, να ενθυμείτε τους αδελφούς πατέρες, την αναξιότητά μου, τους ψάλτες και όλους σας, εσείς και εγώ, να μην ξεχάσουμε τι, την αρετή του Πατρός Θεοδόρου. Να είναι αιωνία του μνήμη και να του χαρίσει ο Θεός τον παράδεισο. Αμήν. Oh.
Προσκυνήσει μόνο η οικογένεια και μετά τον ενταφιασμό μπορείτε να έρθετε στο χώρο για να ανακαίρετε.
Μπορεί να μπορεί να κάνει λίγο ησυχία. Σας παρακαλώ. Thank you.